Μπάσα, ωραία φωνή έχει και ο Κώστας Κρομίδας, όπου έχουμε μία αποκλειστική συνέντευξη. Πάρα πολύ ήρεμος, πάρα πολύ γλυκός, μιλάει για την κρίση στο γάμο του και πάμε να το δούμε. Κώστα, είναι η ιδέα μου, τα τελευταία χρόνια σε έχουμε δει να ασχολείσαι πιο πολύ με τη λογοτεχνία, με τη συγγραφή, με τα βιβλία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, πραγματικά τα τελευταία 7-8 χρόνια, ασχολήθηκα πολύ με τη συγγραφή. Ένα κομμάτι που πάντα ήθελα να το κάνω και πάει εξαιρετικά καλά. Σου αρέσει ότι τα κανάλια έχουν ρίξει το βάρος τους σε reality? Όχι. 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 Καθόλου δεν μ' αρέσει. Θεωρώ ότι πρέπει να ξαναμπούμε στη διαδικασία της καλής μυθοπλασίας. Φτάνει πια με τα reality, με τους αγώνες, ποιος θα επιζήσει και ποιος θα φάει τον άλλον. Φτάνει, παράγει με το κακό. Εντάξει, το κάναμε μία και ξαφνικά βλέπεις την επόμενη σεζόν 3, 4, 5. Νομίζω ότι οι ίδιοι τρώνε ο ένας τον άλλον, οπότε είναι και τελευταία χρονιά. Άλλο παιδάκι, οικογένεια, σκέφτεσαι? Όχι, προς το παρόν όχι. Δεν έχουμε τέτοια σχέδια. Διότι και οι ζωές μας είναι δύσκολες, αλλά και γενικά πετύχαμε. Είμαστε ζευγάρι της κρίσης. Δηλαδή, παντρευτήκαμε ουσιαστικά λίγο πριν ξεκινήσει η κρίση. Οπότε, όλο αυτό το κομμάτι με ένα ακόμη παιδί, θέλω να το δούμε λίγο υπεύθυνα. Ξέρω ότι περνάνε τα χρόνια, δεν το αποκλείω, αλλά προς το παρόν δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μας. Το γυναικείο κοινό δεν έχει παράπονο. Έχει και εσύ γύρω σου πάρα πολλές γυναίκες, Κώστα. Είμαι πολύ ευτυχής, διότι έχω γυναίκες που με αγαπάνε. Ξεκινάμε από την οικογένειά μου, έτσι, από τις αδερφές μου, τη μητέρα μου δυστυχώς την έχω χάσει. Τη γυναίκα μου, την κόρη μου. Είναι ωραίο πράγμα να νιώθεις ότι σ' αγαπούν και ειδικά να νιώθεις ότι σ' αγαπούν οι άνθρωποι που είναι κοντά σου και τους αγαπάς και εσύ. Πώς το χειρίζεσαι σε διάφορες περιπτώσεις θαυμασμού, Κώστα Κρομίδα, από τις θαυμάστιες? Εντάξει, δεν είμαι ο Σάκης Σουρβάς τώρα για να έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε. Αλλά δεν διαχειρίζομαι με σεβασμό τους ανθρώπους. Εντάξει, πολύ λίγες περιπτώσεις ευτυχώς έχουν ξεφύγει τα πράγματα, πολύ λίγες πραγματικά. Όχι, όχι, δεν ήρθε κάποια γυμνή να. Δεν υπήρξε τέτοιο. Όχι. Είναι μικρά πράγματα τα οποία πολλές φορές σε φέρνουν σε άβολη θέση γιατί είσαι με κόσμο γύρω και ο άλλος δεν ξέρει τη σχέση που μπορεί να έχεις με κάποιον. Και όταν κάποιος σου μιλάει, κάποια γυναίκα μπορεί να σου μιλάει με έναν τρόπο που μπορεί να νομίζει ότι έχει την οικειότητα να το κάνει, ας πούμε, οι άλλοι μπορούν να παρεξηγήσουν γύρω. Αυτό, αλλά προσπαθώ και νομίζω ότι τα διαχειρίζομαι πολύ καλά ως τώρα. Μεγαλώνω τώρα πια, δεν περνάει τόσο πολύ η μπογιά μου. Ίσα-ίσα, όταν μεγαλώνει ένας άνθρωπος, λένε, γίνεται ακόμα πιο γοητευτικός. Θα είμαι, λέτε, γοητευτικός, θα καπεί έτσι αργότερα. Ωραία, ωραία. Εκεί θα έχω πέραση.